πολίτης. 107.6. Το ραδιόφωνο του πολίτη. Πρωί-πρωί στα γήπεδα. Αθλητικά με τον Παντελή Παντελή σήμερα. Καλή σου μέρα, Παντελή. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές του πολίτη. Τι νέα έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε τους επαναληπτικούς για τα ημιτελικά του κυπέλλου. Μεγάλο ενδιαφέρον. Τις 7 και οι 2 αγώνες. Η Ομόνια φιλοξενεί σε ένα κατάμεστο βασική, έχει γίνει sold out από τους πράσινους. Την Πάφο, ανοιχτή πρόκριση μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Γύρω στις 16.000 φίλοι των πράσινων θα βρεθούν στο γήπεδο της Λευκοσίας. Άλλοι περίπου 1.000 και κάτι της Πάφου. Και η κάθε ομάδα θέλει να πανηγυρίσει στο τέλος την πρόκριση. Βέβαια, οι πράσινοι είναι αυτοί που καίγονται περισσότερο για να περάσουν στον τελικό και να κατακτήσουν και πάλι το κύπελλο για δεύτερη διαδοχή χρονιά. Αφού η πορεία του στο πρωτάθλημα δεν ήταν και η καλύτερη φέτος, έτσι μπορεί να αποτελέσει η κατάκτηση του κυπέλλου σανίδα σωτηρίας, έτσι ώστε να έχουν και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ενώ η Πάφος έχει ακόμη ελπίδες για... Ναι, η Πάφος μέσω του πρωταθλήματος διεκδικεί και έχει ακόμη ελπίδες. Το κύπελλο έφτασε για πρώτη φορά σε αυτό το στάδιο και θέλει όμως να πάει στον πρώτο της τίτλο. Για πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολο, μπορεί για ευρωπαϊκό εισιτήριο, οπότε καλείται σήμερα να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τη στείλει και στην παρθενική της παρουσία σε τελικό, έτσι ώστε να παλέψει για τον τίτλο. Στον άλλο αγώνα η ΑΕΛ, περίπου παρόμοιο το σκηνικό με την Ομόνια, θέλει και αυτή μοναδικό στόχος η κατάκτηση, αφού μέσω του πρωταθλήματος δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Αλφα Μέγα και σε αυτό το γήπεδο θα έχουμε μεγάλη παρουσία κόσμου. Αναμένεται να υπάρχουν περίπου 6 με 7.000 φίλοι της ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, όπως είπα, θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά σε 3 χρόνια να περάσει στον τελικό. Ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει για δεύτερη φορά σε 3 χρόνια να περάσει στον τελικό. Η ΑΕΛ θα επιχειρήσει μετά από 4 να πάει και να το κατακτήσει. Είναι ένα ενδιαφέρον, θα μάθουμε απόψε το ζευγάρι που θα έχουμε στο μεγάλο τελικό, που όπως φαίνεται θα γίνει στις 3 Ιουνίου. Μεγάλη νύχτα απόψε. Ναι. Χθες είχαμε και την κατάκτηση του προαθλήματος από την Ολυμπιάδα στο βόλεϊ γυναικών, την κατάκτηση κυπέλλου, συγγνώμη. Η ομάδα της Ολυμπιάδας έκανε τον τάπολα, που τρέπολ ουσιαστικά, αφού πήρε και το Super Cup και το πρωτάθλημα. Πλέον είναι και κυπελλούχος. Μια ιστορική χρονιά για την ομάδα της Ολυμπιάδας. Ήταν το πρώτο κυπέλλο στην ιστορία της και κέρδισε με 3-2 την ΑΕΛ σε ένα σπουδαίο τελικό που κράτησε για 2 ώρες και 7 λεπτά. Να πούμε λίγα λόγια και για τα διεθνή και για την Ελλάδα. Σήμερα έχουμε τον τεύτη κορυφή στην Αγγλία. Η Arsenal πάει στην έδρα της Manchester City για να πάρει περισσότερο προβάδισμα. Έχει 2 παιχνίδια λιγότερα η Manchester City. Αναμετρώνται οι 2 ομάδες απόψε στο Etihad στις 10. Πιθανόν αυτή η μάχη να βγάλει το φετινό πρωταθλητή στην Αγγλία. Από εκεί και πέρα η 33η αγωνιστική περιλαμβάνει απόψε και τα ματς Nottingham Forest Brighton, Chelsea Bradford και West Ham Liverpool. Και ενδιαφέρον είναι και οι μάχες στην Ελλάδα με την 6η αγωνιστική των play-off, με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να καίγονται περισσότερο αφού βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Βόλο, η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Και εν τέρπι έχουμε και στην Ιταλία για ημιτελικό κυπέλλου. Η Ίντερ και η Ιουβέντους θα κοντραριστούν στο Μιλάνο με βάθλο το εισιτήριο του τελικού μετά το 1-1 στον πρώτο αγώνα μεταξύ τους. Αυτά είχαμε. Αυτά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε άλλη μια πρωινή επιθεώρηση. Θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων με τον Ερνέστο Μούσα. Βασικά καλημέρα σας με τον Λούι Πατσαλίδη στην συνέχεια. Και στις 12 η ώρα, δεύτερη ματιά στα γεγονότα με τον συνάδελφο Παναγιώτη Χατζαποστόλου. Από τον Σάβα Σάβα στον ήχο και εμένα τη Μαρία Φράγκου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ευχές για καλή συνέχεια.